Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας, κύριο Καλίνικο, και θα πάμε στον Σεβασμιότατο, καθώς είχαμε βραβεύσει των μαθητών. Είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν το διαγωνισμό εκθέσεων των μαθητών. Τα παιδιά έγραψαν για την οικογένεια και πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έγραψαν έτσι πάνω κάτω. Βραβεύτηκαν από την Ιερά Μητρόπολη. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε, πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε. Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, χαιρόμαστε ιδιαίτερα καταρχάς που συμμετείχαν 153 παιδιά σε αυτό το διαγωνισμό. Είναι αυτό και από μόνο του, δηλαδή δείχνει πολλά, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω είναι πιο μεγάλη η συμμετοχή από ό,τι άλλες χρονιές, αλλά αυτό δεν το μεθοδεύσαμε. Δηλαδή, την ώρα που γινόταν ο διαγωνισμός, ανακοίνωσε ο ιερέας τις συμμετοχές. Mm-hmm. Και μόλις ανακοίνωσε τις συμμετοχές, τότε μάλιστα και εγώ στην αρχή το αντιλήθηκα και μετά λέω 153, μάλλον αυτά είναι. Αυτά είναι οι ιχθύες, τα ψάρια τα οποία έπιασαν κατά θαυμαστή αλία μετά την Ανάσταση του Χριστού. Οι μαθητές όπου τους είπε ο Χριστός βάλτε να ψαρέψετε από τα δεξιά μέρη του πλοίου και έπιασαν με στόν το δίκτυο μεγάλων ιχθύων 153 και λένε φαίνεται με την αυτή ευλόγηση όσους νικάνωρες που είναι καθώς μαθητής του Χριστού, όλοι άγιοι είναι μαθητές του Χριστού και σχηματίστηκε αυτός ο αριθμός ευλογημένος. Πιάσαμε 153 ψαράκια ψυχές ανθρώπων, βέβαια και όλα τα παιδιά και όλα τα παιδιά του Θεού είναι, αλλά έτσι μας έδωσε και μια ιδιαίτερη χαρά αυτό το γεγονός. Συνδυάστηκε με αυτόν τον αριθμό. Πάντοτε σκεφτόμουν το 153 γιατί το λέει και τα λοιπά και σήμερα ήταν σαν να μας έδωσε ο Χριστός έτσι, το Ευαγγέλιο το πούμε έτσι, μας έκλεισε το μάτι, μας είπε ευλογημένη αυτή η προσπάθεια και νομίζω επειδή είναι μέσα στο έργο της Εκκλησίας να στηρίζει την οικογένεια και τα παιδιά, νομίζω ότι είναι ευλογημένη η προσπάθεια αυτή. Το θέμα της έκθεσης ήταν η οικογένεια. Τι σημασία έχει η οικογένεια σήμερα, τι προσφέρει, άκρος επίκαιρο θα λέω. Το ακριβές θέμα είναι ότι η οικογένεια απετέλεσε το ασφαλές λιμάνι για όλα τα μέλη της, σε κάθε εποχή. Τι σημασία έχει για εσάς η οικογένεια και τι σας προσφέρει. Δηλαδή, πραγματικά, λίγο χρειάζεται, όπως ξέρουμε κι εμείς οι άνθρωποι, πολλές φορές να κάνουμε. Να νουθετούμαστε, δηλαδή να βάζουμε το νου μας εκεί που πρέπει. Γιατί αν ο νους μας είναι σε πράγματα που δεν πρέπει, τότε δεν καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία αυτών των δώρων που έχουμε. Το λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό, ιδιαίτερως το τονίζει, ότι πρέπει να προσέχουμε με το νου μας, αλλιώς δεν πρόκειται να δούμε τη χάρη και τις ευλογίες του Θεού, γιατί όπως ένας ερευνητής, την ώρα που πάει να ερευνήσει κάτι, να μελετήσει ο νους του, το μάτι του γυρίζει δεξιά και αριστερά, δεν μπορεί να το ερευνήσει και να το κατανοήσει. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που πρέπει, αν ο νους του γυρίζει δεξιά αριστερά, δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που έχει μπροστά του. Χρειάζεται να νουθετούμαστε και αυτός ο διαγωνισμός είναι μια νουθεσία για τα παιδιά να θέσουν το νου τους πάνω σε αυτό το μεγάλο δώρο που λέγεται οικογένεια για να καταλάβουν μόνα τους, να μελετήσουν μόνα τους και να αναγνωρίσουν τα δώρα τα οποία δίνει η οικογένεια. Γιατί έχουμε πολλά δώρα γενικά και δεν τα καταλαβαίνουμε μπροστά στα μάτια μας. Και τα παιδιά λοιπόν με στην προσπάθεια αυτή να δουν τι είναι η οικογένεια, τι τους προσφέρει σε κάθε εποχή, νομίζω λάβανε αυτό ή τουλάχιστον μελέτησαν κατά το μάλλον ή το ήτον τα δώρα που δίνει ο Θεός μέσω της οικογένειας. Η ίδια η οικογένεια είναι δώρο Θεού, αλλά και όλα τα άλλα δώρα, ναι. Ακούσατε κάποιες από αυτές τις εκθέσεις, διαβάσατε, εντυπωσιαστήκατε ίσως από τα όσα τα παιδιά έγραψαν. Ναι, βραβεύτηκαν 3 εκθέσεις. Mm-hmm. Βέβαια εκεί είπαμε μια πρόταση ότι επειδή ήταν μεγάλος αριθμός, πρέπει να γίνεται η βράβευση κατά αναλογία. Δηλαδή όχι 3 εκθέσεις και ένα εκατοντάδες τα παιδιά, μόνο 3 θα βραβευτούν. Βέβαια υπάρχει άποψη ότι όσα συμμετέχουν βραβεύονται με την προσπάθεια. Εκδώσαμε και επένους και σε κάθε παιδί ένα αναμνηστικό οπωσδήποτε. Πρέπει δεν να πω τώρα γιατί το ξεχάσαμε, μη μας διαφύγει, ότι αυτή την εκδήλωση την διοργανώνει ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικάνορα της Καστοριάς εδώ και 14 χρόνια και επειδή ο Όσος Νικάνορας θεωρείται προστάτης των παιδιών στην Καστοριά τουλάχιστον διότι είχε θεραπεύσει τα παιδιά από στρακιά και μάλιστα του είχε φέρει το τίμιο λήψεων του Όσιου Νικάνορος από τη Ζάβορδα, από τη Μονή Ζάβορδας, με ενέργειες του τότε διακόνου και μετέπειτα Μητροπολίτου Καστορίας Νικηφόρου, που ήταν από το Δυσπηλιό, καταγότανε, από το ένα χωριό της Καστοριάς, έφερε το τίμιο λήψεων και σταμάτησε μαχαίρι η ασθένεια αυτή που θανάτωνε τα παιδιά. Και θεωρεί το λοιπόν ως προστάτης των παιδιών, γι' αυτό και ανηγέρθη αυτός ο ιερός ναός.
επί των ημερών του προκατόχου μου και γίνονται πολλές εκδηλώσεις που αφορούν τα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι ήταν θέλω να πω ότι ήταν τα παιδιά όταν συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό, αυτό κάνουμε μια παρένθεση να πούμε ότι ποιος διοργάνωσε την εκδήλωση. Θέλω να πω, ο πατέρας Ελευθέριος και ο πατέρας Βασίλειος είναι οι εφημέροι στον ναό, ο πατέρας Ελευθέριος είναι και ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Μητροπόλεως μας και είχε επιτυχία. Λοιπόν, όταν λοιπόν είναι πολλά τα παιδιά και βλέπω ότι κάθε χρόνο είναι ακόμα και περισσότερα, οπότε πρέπει να αυξήσουμε και τα δώρα, να γίνει μια αναλογία. Να μην γίνει σαν την επιτηρίδα που πηγαίνουν να δώσουν χιλιάδες άνθρωποι και πετυχαίνουν 2-3. Και είπα λοιπόν ότι διαβάστηκαν, δόθηκαν 7 έπαινοι, 3 βραβεία και διάβασαν τα παιδιά τα βραβεία. Εκτός από ένα παιδάκι το οποίο το έπαθε τρακ, το καημένο που είναι, το γνωρίζουμε, πολύ καλό παιδί. Λογικό. Και παιδί. Δεν μπόρεσε, δεν θέλησε, ας πούμε, μπροστά σε όλο τον κόσμο, ναι, και γεμάτο ο ναός, να διαβάσει. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είναι μερικά παιδιά που γράφουν και δεν μιλάνε και άλλα που μιλάνε και δεν γράφουν. Ακριβώς. Και τα άλλα τα παιδιά τα διάβασαν και ήταν πολύ καλά. Από την άποψη ήταν χειρόγραφο το κείμενο, δεν ήταν ούτε από κομπιούτερ, από λοιπά, με το χέρι του το έχουν γράψει. Και μου έκανε εντύπωση ότι είπαν και αυτά τα υλικά, αγαθά που δίνουν από την οικογένεια, αλλά δεν μένουν σε αυτά, μείνανε, στήσαν στην αγάπη. Μάλιστα ένα παιδί μίλησε και για την, θα το πούμε έτσι, και για τους χωρισμούς που συμβαίνουν, όχι χωρισμούς συζύγων, αλλά ας πούμε για το θάνατο. Λέει, η οικογένεια είναι ένα μεγάλο, να θυμάμαι καλό όπως το είπε, ένα μεγάλο λιμάνι για τους ανθρώπους και βρίσκουν στοργή, αγάπη, ασφάλεια. Γι' αυτό και όταν ένα μέλος από την οικογένεια φύγει, είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω ατυχήματος, φύγει για τον ουρανό εννοεί, τότε λέει χάνεται το έδαφος κάτω από τα πόδια του παιδιού. Δηλαδή αντιμετώπισε και περιστάσεις θανάτων μες στην οικογένεια, ασθενειών, για να δείξουν, ας πούμε, ακριβώς το ότι τι μεγάλη σημασία έχει η οικογένεια και πώς αντιμετωπίζονται και αυτά τα οριακά γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων, πώς αντιμετωπίζονται μέσα στην οικογένεια. Μίλησαν για την ασφάλεια, μίλησαν για τη στοργή, μίλησαν για για τα υλικά αγαθά, μίλησαν για την παιδεία την οποία λαμβάνουν, για το κόπο των μανούλας, για το κόπο του πατέρα, και έδειξαν την ευγνωμοσύνη τους και την αγάπη τους. Και καλό είναι να τα σκεφτόμαστε, γιατί πολλές φορές έχουμε τα πράγματα, τα δώρα μέσα στα μάτια μας, στα χέρια μας, και όταν τα χάνουμε, τότε καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που χάσαμε. Αυτά έτσι γενικές γραμμές. Τα παιδιά γνωρίζουν, σεβασμιότατε. Γνωρίζουν τα παιδιά και ίσως γνωρίζουν την αλήθεια καλύτερα και από εμάς, έτσι δεν είναι? Για το τι ακριβώς είναι η οικογένεια, τι προσφέρει. Βέβαια, και είναι γνωστό έτσι, ότι όταν ένα παιδί στην οικογένειά του δεν υπάρχει το κατάλληλο κλίμα, αυτό το εκφράζει ιδίως στους δασκάλους. Το λέει, όταν είναι στο δημοτικό το λέει, στη συμπεριφορά του φαίνεται. Έτσι. Και συμπεριφορά του, και πολλές φορές όταν μεγαλούν παιδιά χωρίς πατέρα, χωρίς μητέρα, αναζητούν μητρότητα, αναζητούν την πατρότητα για να έχουν αυτή την αγάπη. Έτσι είναι η φύση του ανθρώπου, έτσι γεννιέται ο άνθρωπος, έτσι αναπτύσσεται, έτσι έρχεται στη ζωή και μεγαλώνει. Πραγματικά χαρήκαμε πολύ, σεβασμιότατε, γιατί 153 παιδιά συμμετείχαν έτσι σε ένα κάλεσμα απλά του Ιερού Ναού του Αγίου Νικάνορος της Καστοριάς. Δείχνει πολλά για μας τουλάχιστον τώρα. Πραγματικά. Δηλαδή, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσαμε να βρούμε τέτοιο αριθμό σε συνοικίες, σε ενορίες περιφερειακά. Ναι, έχουμε και κάποια, πώς το λένε, προτερήματα στην επαρχία. Δεν είναι όλα τα καλά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Όλα τα καλά δεν είναι στις μεγάλες πόλεις, έχουμε και εμείς μερικά καλά. Έτσι, φυσικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ. Την ευχή σας να ζητήσουμε. Να είστε καλά και εύχομαι να στερεώνεται η οικογένεια και ό,τι... Γιατί πρέπει να έχουμε και εμείς ανοιχτά τα μάτια, να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει παθολογία στην οικογένεια, να αναζητήσουμε από πού προέρχεται, και ο σκοπός της Εκκλησίας μας είναι, και η μέθοδος της Εκκλησίας μας είναι να θεραπεύει όπου υπάρχει ασθένεια και παθολογία και όχι να ξεριζώνει. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό είναι και το μεγάλο, να το πω έτσι, μεγάλη αποστολή και της πολιτείας μέσω της παιδείας, να θεραπεύει όπου βρίσκει προβλήματα και όχι να καταργεί θεσμούς επειδή υπάρχουν κάποια προβλήματα. Να βλέπει τις αιτίες
να απομονώνει τις παθογόνες αιτίες και να θεραπεύει και να παιδαγωγεί τους νέους γονείς, ώστε γιατί η οικογένεια παραμένει το κύτταρο της κοινωνίας και της εκκλησίας μας με τη λεγόμενη κατοίκον εκκλησία. Έτσι. Την ευχή σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Εγώ σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Χαίρετε, να είστε καλά. Η οικογένεια σε κάθε εποχή, λοιπόν, το ασφαλές λιμάνι για όλα τα μέλη, η σημασία που έχει η οικογένεια για τα παιδιά, τι προσφέρει όλα αυτά, τα έγραψαν τα παιδιά σε πολύ όμορφες εκθέσεις. Παρουσίασαν, λοιπόν, την πραγματικότητά τους 153 μαθητές. Μοναδικό πραγματικά και χαρήκαμε ιδιαίτερα. Μια μικρή ανάσα τώρα και περνάμε στην επικαιρότητα.